Λοιπόν. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα Αλέξη. Να σας συστήσω τον σημερινό μου καλεσμένο. Είναι ο Αλέξης Αρβανίτης. Είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και συγγραφέας ενός πολύ επιτυχημένου βιβλίου, το «Πώς να μην διαπραγματευόμαστε». Έτσι, σωστά. «Πώς να μην διαπραγματευόμαστε». Θα μας πει στη συνέχεια και κάποια λόγια ο Αλέξης για το βιβλίο του. Θα κάνουμε και μια μικρή παρουσίαση. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλό καλοκαίρι καταρχάς, μιας και μπήκαμε δυναμικά εδώ και καιρό σε αυτήν την πολύ ζεστή εποχή, η οποία μαζί με το Μουντιάλ μας κράτησε λίγο μετά από τις εκπομπές και την επικοινωνία. Νομίζω όμως πως και μετά από δική σας παρότρινση ήταν καιρός να κάνουμε έτσι ένα catch-up, να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια-δύο εκπομπές για να μην χρειάζεται την επαφή μας. Ευχαριστώ τον Αλέξη που προσφέρθηκε να έρθει εδώ πέρα παρά τις δύσκολες συνθήκες με τη ζέστη. Χαρά μου. Έτσι. Χαρά μου, ήθελα να σε δω και από κοντά, γιατί κάνεις αξιόλογη δουλειά και ήθελα να δω από κοντά τι κάνεις και πώς το κάνεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και ήθελα κι εγώ να βοηθήσω και να συνεισφέρω όσο μπορώ στην προσπάθειά σου. Όπως φαντάζομαι και οι θεατές μας, οι οποίοι παρακολουθούν και κοντά στην εκπομπή. Και παρόλο που είναι Παρασκευή βράδυ, 9 η ώρα. Ναι. Μένουν κοντά μας και. Όντως, το κοινό είναι. Τις αποζημιώνεις πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο μεγάλος τηλεοβάτης της εκπομπής. Γιατί για αυτούς γίνεται και από αυτούς γίνεται, έτσι. Με τη συμμετοχή τους, με την στήριξή τους, γιατί είναι ένα κανάλι, όπως ξέρετε όλοι, από είναι με δική μου. Όλα εγώ τα κάνω, δηλαδή και την παραγωγή και τη σκηνοθεσία και τα. και το casting. Ο άνθρωπος για όλες δουλειές και το casting. Αλλά οι καλεσμένοι μου είναι και άνθρωποι του Facebook. Δηλαδή, εγώ θέλω να γνωρίζει ο κόσμος, έτσι, προσωπικότητες που έχω γνωρίσει και εγώ μέσα από το Facebook, που είναι πάρα πολύ αξιόλογες. Και νομίζω αυτή είναι και η επιτυχία της εκπομπής. Μαθαίνει ο κόσμος καινούργια πρόσωπα. Θέλω να ενημερώσω εδώ πέρα τον κόσμο πως θα έχουμε στη συνέχεια, όχι πολύ αργότερα, και στις 9 και 20 θα πάρουμε τηλέφωνο και τον Παναγιώτη τον Κοστούλα. Πάντα συνήθως έχουμε και έναν προσκεκλημένο τηλεφωνικά. Αλέξη, όμως να ξεκινήσουμε λέγοντας δύο πράγματα λίγο για το βιβλίο σου. Ναι. Δεν είναι. Θα βάλω να δούμε λίγο έτσι μερικά πράγματα για το εξώφυλλο. Είναι από τις εκδόσεις Gutenberg. Πες μας για το βιβλίο. Είναι από τις εκδόσεις Gutenberg. Το εξώφυλλο και πολλά σκίτσα του βιβλίου έχει βιβλιοτεχνήσει ο Χρήστος ο Παπανίκος, ο οποίος είναι καταξιωμένος σκητσογράφος και ήταν τιμή μου που δούλεψε μαζί μου πάνω στο βιβλίο. Πολύ καλός. Διάβασε όλα τα κεφάλαια ένα προς ένα και περίμενα κάθε φορά με αγωνία τι θα σκαρφιστεί και τι θα βγάλει. Και πάντοτε ήταν καλύτερο από τις προσδοκίες μου. Οπότε προσπάθησα να κάνω ένα βιβλίο εκλαϊκευμένης επιστήμης. Παίρνοντας από τις επιστήμες των οικονομικών και της κοινωνικής ψυχολογίας και προσπαθώντας να εξηγήσω ποιες είναι οι αρχές των διαπραγματεύσεων, προσπάθησα να κάνω κάτι το οποίο μπορεί να διαβάσει οποιοδήποτε. Χωρίς να προσπαθώ να αφαιρέσω από την ουσία των πραγμάτων, προσπάθησα να κάνω κάτι που να είναι προσιτό στον πολυκόσμο. Και ξεκίνησα παίρνοντας ουσιαστικά από αρθογραφία που ξεκίνησα από τον Ιούνιο του 2012. Ξεκίνησα και είχα γράψει τότε ένα άρθρο στην Καθημερινή. Ήταν πριν τις εκλογές που ανέβασαν τον ΣΥΡΙΖΑ στην αξιωματική αντιπολίτευση. Μάλιστα. Το έστειλα, δεν θυμάμαι τότε, ήταν Τετάρτη, πριν την Κυριακή των εκλογών. Είχε κλείσει, κλείσει. Των εκλογών ποιον? Των εκλογών του 2012, τις δεύτερες. Είχε κάνει μια δήλωση τότε ο Αλέξης Τσίπρας ότι έχουμε διαπραγματευτικό σχέδιο απέναντι στην Ευρώπη, αλλά δεν το λέμε για να μην το μάθει ο αντίπαλος. Στο μεταξύ, εγώ έχω κάνει διδακτορικό στις διαπραγματεύσεις, έχω δημοσιεύσει στις διαπραγματεύσεις και ένα από τα βασικά πράγματα που διδάσκουμε και μαθαίνουμε στις διαπραγματεύσεις είναι να μην βλέπουμε την άλλη πλευρά σαν αντίπαλο. Μάλιστα. Οπότε, με το που χρησιμοποίησα αυτή τη λέξη, θεώρησα ότι ήταν χρήσιμο να παρέμβω και να γράψω ότι το να αντιμετωπίσεις την άλλη πλευρά σαν αντίπαλο, δηλαδή ό,τι κερδίσεις ή
το χάνει ο άλλος και αντιστρόφως, είναι μια τακτική ιδιαίτερα επιζήμια στις διαπραγματεύσεις. Μάλιστα, έχουμε και ένα όνομα, το λέμε μεροληψία της σταθερής πίτας ή της αμετάβλητης πίτας. Θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να μεγαλώσουμε την πίτα, ότι είναι πάντοτε σταθερή. Άρα, αν πάρουμε εμείς ένα κομμάτι, το χάνει ο άλλος και αντιστρόφως. Ένα βασικό κομμάτι της διαπραγμάτευσης είναι αυτό που λέμε ενοποιητική διαπραγμάτευση. Θέλουμε να ενοποιήσουμε, να βάλουμε και άλλα κομμάτια μέσα στη διαπραγμάτευση και να μεγαλώσει η πίτα, ώστε αν πάρουμε εμείς ακόμα και μικρότερο κομμάτι καμιά φορά από μια μεγαλύτερη πίτα, θα είμαστε κερδισμένοι. Σωστό. Και αυτό είναι που ονομάζουμε αμοιβαία εποφελή συμφωνία, όταν καταλήξουμε σε μια συμφωνία δηλαδή, που και οι δύο είμαστε κερδισμένοι, οι περισσότερες πλευρές. Η Μυρτάνη Πιέρη λέει: το βιβλίο διαβάζει το μονορούφι, εξαιρετικό. Συνέχισε. Έχουμε... Απλά, εγώ μερικές φορές θα κάνω και μερικές παρεμβάσεις για να κρατάμε μια επαφή και με το κοινό μας, το οποίο πληθαίνει σιγά σιγά. Ωραία, ωραία. Οπότε ξεκίνησα γράφοντας ένα άρθρο τότε και συνεχίστηκε, επειδή ερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ και το βλέπαμε και έλεγε ότι θα διαπραγματευτούμε και θα μειώσουμε το χρέος και ούτε μία στο εκατομμύριο δεν υπάρχει να πει η Μέρκελ όχι και ούτω καθεξής. Ναι, ναι. Όλα αυτά. Τα νταούλια και οι αγορές και ναι. Τα οποία όμως αντιστοιχούσαν σε μεροληψίες που αντιμετωπίζουμε στη βιβλιογραφία των διαπραγματεύσεων από το 1980. Δηλαδή αυτά ήταν βασικά παραδείγματα που βλέπουμε. Να πω ένα άλλο παράδειγμα. Έβλεπα τον κύριο Παπαδημούλη στις 4 Ιανουαρίου του 2015. Που να λέει ότι εμείς δεν θα κάνουμε το λάθος στη διαπραγμάτευση να κάτσουμε στην ίδια πλευρά του τραπεζιού με την Τρόικα ή με τους Ευρωπαίους, αυτό που κάνανε οι υπόλοιποι, θα τους βάλουμε απέναντι. Και το αστείο είναι ότι οι σύγχρονες συνταγές των διαπραγματεύσεων λένε μη βάζεις τον άλλο στην απέναντι πλευρά του τραπεζιού, φέρ τον δίπλα σου. Γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχεις κοινά συμφέροντα. Και εκεί είναι αυτά είναι που πρέπει να ψάξεις και να διερευνήσεις για να καταλήξεις σε μια σωστή συμφωνία. Οπότε ξεκίνησα εκεί, υπήρχε μια αρθρογραφία και έπρεπε βέβαια μετά να τα ενοποιήσω, να γράψω άλλο τόσο ενδεχομένως. Το ευτύχημα για μένα γράφοντας το βιβλίο ήταν ότι το μόνο που χρειάστηκε σε πολλά τα άρθρα ήταν να αλλάξω το χρόνο από μέλλοντα και να τον κάνω αόριστο. Δηλαδή αυτά που προέβλεπα ότι θα γίνουν, απλά γίνανε με την ίδια λογική. Γιατί η επιστήμη πολλές φορές μπορεί να προβλέψει αυτή, και αυτή είναι η δύναμή της. Ο Βαρουφάκης όμως είναι θεωρητικός της θεωρίας παιγνίων. Είναι της θεωρίας παιγνίων και ισχύει αυτό. Και όντως σε κάποιο βαθμό στην διαπραγματευτική του στρατηγική βλέπαμε, εγώ το έβλεπα πάρα πολύ καθαρά και ήμουνα. Οπότε έγραψα ένα διεθνές άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Social Europe στις αρχές Φλεβάρι που είπα ότι αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι αυτό που λέμε στη βιβλιογραφία της θεωρίας των παιγνίων ένα παίγνιο κότα, το παίγνιο του δειλού. Και ήμουν τότε, το έβαλα στη διεθνή βιβλιογραφία από τους πρώτους που το γράψανε. Και τι είναι αυτό το παιχνίδι? Είναι αυτό που βλέπουμε στην Αμερική πολλές φορές στις ταινίες με τον James Dean από τότε, που βλέπουμε τους Αμερικανούς εφήβους να βάζουν τα οχήματά τους σε τροχιά σύγκρουσης και ο πρώτος που θα στρίψει χάνει. Ναι, το γνωστό chicken game. Σε το chicken game. Και εκεί βλέπουμε. Αλλά δεν είχαν μια νταλίκα και να ντάσουν, έτσι. Αυτό ισχύει από τη μία πλευρά. Δεν είναι μόνο ότι είναι μεγάλο στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ότι είναι σε ράγες και δεν μπορεί να στρίψει εύκολα. Μπράβο. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό. Τι προσπαθούσαν να κάνουν? Να πούνε ότι εμείς είμαστε δεσμευμένοι από τον ελληνικό λαό. Εμείς αναγκαστικά πρέπει να πάμε ευθεία. Μας δεσμεύει η βούληση του ελληνικού λαού. Τα μνημόνια έχουν ακυρωθεί από τη βούληση του ελληνικού λαού. Το έλεγε και το ξαναλέγε. Ναι, η βουλησιορχία. Έτσι. Τι ήθελα να πω, ότι είμαστε δεσμευμένοι εμείς. Δεν μπορούμε να στρίψουμε. Θα πρέπει να στρίψετε εσείς. Και αυτό υπάρχει ως τακτική στο chicken game. Με ποια λογική? Ότι ο πιο ευαίσθητος, ας πούμε, ή ο πιο. Δεν είναι ο πιο ευαίσθητο ή ο πιο δειλός. Αυτός που θα δείξει στην άλλη πλευρά ότι δεν μπορεί να στρίψει. Για παράδειγμα, τι είναι μια τακτική, σπάω το τιμόνι και δεν μπορώ να στρίψω. Μπράβο. Το δείχνω στην άλλη πλευρά, για να πρέπει να το δείξω. Γιατί άμα δεν το δείξω. Σωστά. Εκεί πέρα δεν έχει νόημα. Μπλόφα. Έτσι. Οπότε πρέπει να δείξω στην άλλη πλευρά ότι εγώ δεν μπορώ να στρίψω. Μπράβο. Το πετάω και προχωράει ευθεία. Την καζόνω. Έτσι λέγανε και ήδη. Βέβαια, το θέμα είναι ότι ο λόγος του πολιτικού δεν είναι το ίδιο με το σπάω το τιμόνι. Όλοι ξέρουν ότι η πολιτική
Ναι. Μπορούν να κάνουν πίσω, ειδικά προέχει το συμφέρον της χώρας τους. Mm-hmm. Έτσι. Οπότε όλοι το ξέραμε ότι θα κάνει πίσω. Και αναρωτιόμασταν γιατί πάει μπροστά. Το καλό από την πλευρά του θεωρητικού της διαπραγμάτευσης είναι ότι όλα αυτά εκτελήθηκαν δημόσια μπροστά μας. Πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε πράγματα που έγιναν πίσω. Τι έγινε πίσω από τις κλειστές πόρτες. Αλλά τα περισσότερα πράγματα γίνανε δημόσια. Σε αυτή τη διαπραγμάτευση έχεις δίκιο, γίνανε όλα φανερά μπροστά στο τραπέζι. Βλέπαμε όλοι τις κινήσεις των παικτών. Μα κοίταξε στην ουσία. Οι περισσότεροι από εμάς ξέραμε και τι θα γίνει. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει ρότα. Βγήκε κανένα λόγο γιατί το εκβιαστικό χαρτί, υποτίθεται της Ελλάδος, το Brexit, μας είχαν πει ήδη 2 χρόνια πριν ότι μας το είχαν προσέριως λύση. Έτσι δεν είναι? Από τη μία πλευρά είναι αυτό. Απ' την άλλη είναι ήδη λάθος να εκβιάζεις και να χρησιμοποιείς το Brexit. Γιατί αντιμετωπίζεις μια διαπραγμάτευση η οποία είναι ενοποιητική ως διανεμητική. Προσπαθείς να πάρεις απλά ένα μικρό κομμάτι της πίτας, η πίτα μικραίνει. Στο τέλος, ακόμα και να κερδίζαμε και να υποχωρούσανε, είχαμε κάνει ήδη μεγάλη ζημιά. Έτσι, είχαν χάσει όλες οι πλευρές. Και χάσανε όλες οι πλευρές. Ασχέτα αν το λένε και οι Ευρωπαίοι, δεν θα το πούνε ανοιχτά να πάνε στις χώρες τους και να πούνε ότι ξέρετε, κοίτα, κάναμε και εμείς λάθος. Και... Δεν ζημιώθηκε μόνο η Ελλάδα, αλλά ζημιωθήκαμε και εμείς. Συμφωνώ. Αλλά δεν θα το πούνε ανοιχτά. Συμφωνώ. Οπότε ένα λάθος ήταν αυτό. Και το δεύτερο είναι πώς περιμένεις, φτάνοντας ο κόμπος στο χτένι, ότι θα κερδίσεις εσύ και θα υποχωρήσουν οι άλλοι. Το οποίο το πιστεύει ακόμα ο κύριος Βαρουφάκης. Πρέπει να πω. Το πιστεύει ακόμα και το λέει ότι άμα συνεχίζαμε και θέταμε σε ισχύ το πλάνο X που έλεγε, το σχέδιο Β που λέμε οι υπόλοιποι, αν το θέταμε σε λειτουργία, όντως στο τέλος θα υποχωρούσαν. Βεβαίως, τώρα βλέπετε στο βιβλίο, έλεγε στον Αλέξη Τσίπρα όταν τον το ρώτησε, τι πιστεύεις Γιάννη, θα υποχωρήσουν οι Ευρωπαίοι. Λέει, αν είναι ορθολογικοί, θα υποχωρήσουν. Αλλά δίνω 50-50 να είναι ορθολογική. Που σημαίνει ότι ακόμα και αυτό που λέει ότι θα υποχωρούσαν, λέει δίνω 50-50. Ήταν έτοιμος να παίξει, δηλαδή, ακόμα και με το δικό του μυαλό, τη χώρα στα ζάρια. Εμείς ξέρουμε βέβαια ότι δεν ήταν 50-50, ήταν πολύ περισσότερο σε βάρος μας. Φυσικά. Οι πιθανότητες. Αλλά αυτό ήταν το παιχνίδι το οποίο μας στοιχίζει ακόμα και στοίχισε και πάρα πολύ πολιτικό κεφάλαιο και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν μπόρεσε ουσιαστικά ποτέ να ορθοποδήσει και να κάνει ίσως κάποια πράγματα και θετικά που μπορεί να ήθελε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε μια τρομερή ευκαιρία. Εάν έκανε την Τούμπα στις αρχές του 2015, δηλαδή είναι παιδί, βασικά του τόπου Βενιζέλος, πήγε να κάνει διαπραγμάτευση, καινούργια κυβέρνηση είσαι, απλά μην σπάσει το πλαίσιο. Έτσι. Ας έκλεινε ρε παιδί μου που λένε αυτό στην πέμπτη αξιολόγηση, με έναν τρόπο. Θα έπαιρνε και 5 πράγματα παραπάνω, ένα μέτρο θα κατρακούνταν. Δύο... Να κάνει και μια φιέστα τότε. Ναι. Θα την έκανε από τότε. Τότε θα ήταν παιδιά ακόμη κυρίαρχος, έτσι. Ούτε δημοψηφίσματα θα έκανε. Δεν ξέρω αν θα ήταν καλή κυβέρνηση και στα υπόλοιπα, γιατί η ιδεολογία του είναι περίεργη και είναι αυτή που είναι. Δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσε αλλά... η αλήθεια ελληνικός λαός, πάντως αν έκανε την Κολοτούμπα πολύ γρήγορα. Κοίταξε, Κολοτούμπα φάνηκε πως ήταν το δημοψήφισμα. Γλίτωσε με μια πολύ μεγάλη Κολοτούμπα, γιατί κατέβασε ένα ολόκληρο ελληνικό λαό, πήρε 60% και το ακύρωσε. Και ο κόσμος του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Απλά δέσμευσε τον κόσμο σε μια πορεία δράσης που δεν μπορούσε εύκολα να πάρει πίσω την ψήφο του. Αυτό ήταν. Γιατί είχε δεσμευτεί. Έχουμε στην κοινωνική ψυχολογία μια πολύ γνωστή θεωρία, τη θεωρία της γνωστικής ασυμφωνίας. Θέλουμε οι σκέψεις μας και η συμπεριφορά μας να είναι σε μια ισορροπία. Ανήκει σε μια γενικότερη ομάδα θεωριών γνωστικής ισορροπίας. Mm-hmm. Θέλουμε οι σκέψεις μας και η συμπεριφορά μας να είναι ισορροπία. Όταν όμως αυτό δεν είναι σε ισορροπία, μας δημιουργείται μια δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση, από την οποία για να απεμπλακούμε πρέπει να αλλάξουμε κάποια από τα γνωστικά στοιχεία. Δηλαδή, στην περίπτωση που ψηφίσαμε εμείς τον Αλέξη Τσίπρα για να μειώσει το χρέος, το διαγράφει στην ουσία. Να κοιτάξει την μνημόνια, ναι. Και δεν το διαγράφει. Και εμείς το έχουμε πιστέψει αυτό πραγματικά και δεν γίνεται. Μας δημιουργείται μια γνωστική ασυμφωνία. Κάναμε λάθος στην ψήφο μας. Εκεί πέρα. Είναι ένα ερώτημα τι θα κάνουμε και κατά πόσο θα αποσύρουμε τη στήριξή μας. Όσο όμως έχουμε περισσότερο επενδύσει σε αυτό και έχει κρατήσει 4 μήνες, είναι σαν να αυτοαναιρείσαι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ακριβώς. Οπότε αυτός κατάφερε και το κράτησε αυτό. Οπότε η αναίρεση της υποστήριξής μας στον Πρωθυπουργό εκείνη τη στιγμή θα δημιουργήσει πολύ μεγάλη συναισθηματική ασυμφωνία. Οπότε καλύτερα ήταν να αλλάξουμε κάτι άλλο. Κάποια άλλη σκέψη μας. Ας πούμε ότι φταίνει οι Ευρωπαίοι. Ήταν ένα πραξικόπημα.
φταίει η αντιπολίτευση, η τρόικα εσωτερικού. Έτσι. Οπότε έδινε κάποιες τέτοιες διαστευλωμένες ενδεχομένως σκέψεις και τροφή στον ελληνικό λαό, ο οποίος είχε ήδη επενδύσει πάρα πολύ και γι' αυτό ενδεχομένως κατάφερε να παγιώσει τη θέση του ως πρωθυπουργό, που ίσως δεν θα το κατάφερνε αν είχε κάνει αυτή την αναστροφή, την Κολοτούμπα, πολύ νωρίτερα. Οπότε ψυχολογικά ίσως εξηγείται γιατί ήταν κέρδος για αυτόν να το κάνει πολιτικά. Ναι, με την έννοια ότι κράτησε τις ψηφοφόρες του. Ναι, ναι. Γιατί επειδή έκανε ζημιά στον ελληνικό λαό, τελικά μακροπρόθεσμα και για την ιστοριοθυμία του μπορεί να μην είναι καλό. Αλλά εκείνη τη στιγμή κατάφερε να κρατήσει. Ή μπορεί να πει κανένας ότι δεν έκανε έγκαιρα τη στροφή πριν γίνει κυβέρνηση. Θα μπορούσε ίσως να προετοιμάσει μια στροφή, μια άλλη ρητορική. Δηλαδή είχε πορώσει τον κόσμο πολύ καιρό, δύο χρόνια, ήδη από το 12 τον είχε πέρασει στον κόσμο. Αλλά θα μπορούσε ίσως από το 13 και μετά τον έβλεπε που ήταν η διεξιωματική αντιπολίτευση. Και είχε ξεκινήσει δειλά-δειλά να κάνει έτσι, να λέει θα διαπραγματευτούμε, θα το κάνουμε, θα το δείχνουμε, έτσι. Το φέρνει πιο μαλακά. Είχε του μπανιάσει τόσο πολύ τον κόσμο με την διαπραγμάτευση. Μετά, στο πρώτο εξάμεινο, έλεγε κατεβείτε κάτω να υποστηρίξετε την κυβέρνηση, κάντε διαδηλώσεις υπέρ της κυβέρνησης, διαπραγμάτευση. Τα θυμάζω όλα αυτά, έτσι. Ναι, βέβαια. Τα ακολούθησε και στενά. Το θέμα είναι πως ο Τσίπρας είναι κοινικός και ευέλικτος. Υπήρχε ένα ιδεολειπτικό κομμάτι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το λαφαζενικό τμήμα. Ζήκο Κωνσταντοπούλου και όλοι αυτοί, οι οποίοι δεν άκουγαν κουβέντα, έτσι. Τέλος πάντων, περί διαπραγμάτευσης θα έρθουμε σε λίγο, γιατί έχουμε και τη διαπραγμάτευση που έγινε για το Μακεδονικό. Ναι. Έτσι. Και θα θέλαμε και εκεί πέρα να μας κάνεις μια θεωρητική ανάλυση για το πώς έγινε αυτή η διαπραγμάτευση, ποιες ήταν οι διαφορές και οι ομοιότητες. Ναι, για να δούμε λίγο εδώ πέρα αν έχουμε. Μπράβο, Μάνο, για τις εκπομπές και την επιλογή των καλεσμένων. Μπράβο, Αλέξη, για την ανάλυση. Μας λέει η Θωμαή. Σιμώτη, η Χριστίνα μας λέει εξαιρετικό το νέο στούντιο. Λοιπόν, να πω εδώ πέρα τώρα. Στα καλύτερα στούντιο μας πηγαίνει. Κάνουμε και ανανεώσεις βέβαια, έτσι. Τι θέλω να πω. Ο Ιωάννης Παναγκούτσος μας λέει ότι μας ακούει από τον Κόρφο. Πού είναι ο Κόρφος, παιδιά, δεν ξέρω εγώ. Αν έχετε προσέξει, δεν κάνω κριτική στον για τα Μυτιλίνη, Λέσβος και αυτά. Γιατί και εγώ στη γεωγραφία πάσχω και δεν με παίρνει. Λοιπόν, συνήθως στην αρχή κάθε εκπομπής διαβάζουμε λίγο και την επικαιρότητα, τα θέματα τα οποία θα ασχοληθούμε. Να κάνω λοιπόν μια μικρή ανάγνωση σε τροχάδι. Όπως είπα στην αρχή, έχουμε φυσικά το Μακεδονικό, τις εξελίξεις με τις απελάσεις των Ρώσων διπλωματών, την νέα εξέλιξη με τον Λαυρόφ που ακύρωσε την επίσκεψή του. Έχουμε την εξέλιξη με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών του Χουλιαράκη, που βεβαιώνει την περικοπή των συντάξεων για άλλη μια φορά. Παράλληλα όμως με τη διπλή γλώσσα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, που πάντα κλείνει το μάτι και λέει ότι μετά την 21η Αυγούστου, μην ανησυχείτε και θα το πέρα να διαπραγματευτούμε και θα κάνουμε και θα δείξουμε. Έχουμε τις εξελίξεις στο κίνημα αλλαγής και την αποχώρηση του ποταμιού, που η οποία δεν την έχουμε σχολιάσει εκτότε με εκπομπή, αλλά και την έλευση κάποιων προσώπων στην πρώτη γραμμή του κίνηματος αλλαγής, όπως του κυρίου Μαλέλη, αλλά και της Ντέμπι Κολεμά. Ευτυχώς ακούστηκε στην ιστορία τον Παναγούλη, αλλά διαψεύστηκε. Σχολιάστηκε όμως πολύ άντονα η περίπτωση της κυρίας Κολεμά, η οποία μπήκε στο δίκτυο πολιτιστικών του κινήματος αλλαγής. Ακούγεται για την κυρία Στάιν, για τον Γιώργο Χαρδαβέλα. Είναι μια ιδιαίτερο χρώματος όλες αυτές οι προσωπικότητες. Έχει αξία νομίζω να τη σχολιάσουμε και να δούμε τι είδους στροφή τελικά κάνει, τι είδους προφίλ θέλει να φιλοτεχνήσει το κίνημα αλλαγής. Γιατί για μένα υπάρχει ένα τεράστιο κοντράστ αυτή τη φορά. Και σε θέμα πολιτικής γραμμής, η οποία νομίζω έχει βελτιωθεί το τελευταίο διάστημα, από τότε που έσπασε τις αποστάσεις η πρόεδρος, και επένδυσε και σε ένα νεανικό επιτελείο, δηλαδή Καρακώστας Χριστίδης και ο Μανώλης Χριστουλάκης. Είναι πιστεύω μια τριάδα που έχει δείξει ένα νέο πρόσωπο που βοηθάει, τέλος πάντων, έτσι.
Αυτό τώρα, πώς συνδυάζεται με Γκολεμά, Χαρδαβέλα και κάποιες τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είναι θα το ζητήσουμε μετά τι είναι και τι αντιπροσωπεύουν τέλος πάντων. Δεν μπορώ να ξέρω τι αντίκτυπο μπορεί να έχει. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα επίσης συνέντευξη του Νικολακόπουλου. Μια ανάλυση, δεν ξέρω αν έπεσε στο υπόψη σου. Κάτι έκανε, νομίζω ήταν. Ναι. Έκανε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση. Προσπαθεί να, παρότι είναι γνωστό ότι έχει πάει στον ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζει ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Νικολακόπουλος, ή και κάποια ψήγματα πιστεύω ενδιαφέροντος η συνέντευξή του, αλλά και κάποια πράγματα που με έκαναν έξω φρενών εμένα προσωπικά. Όταν λέει, ας πούμε, ότι η αντιπολίτευση σήμερα έχει ρεμβασιστικό λόγο, ενώ η σημερινή κυβέρνηση δεν είχε, και ότι οι αγανακτισμένοι δεν ήταν έτσι και έχουν περάσει τα χρόνια και τέλος πάντων η κυβέρνηση, αν εκδικείται κάποιος, είναι μόνο σε κάποια ηγετικά στελέχη. Μα καλά, πού ζούσε αυτός ο άνθρωπος και σήμερα ακόμη πού ζει. Α, προχθές μόνο ο Πολάκης απέλησε τον πρώτο πρόεδρο στην ιστορία της χώρας, ας πούμε, έτσι. Απολύθηκε για κομματικούς λόγους, για πολιτικούς λόγους. Ο Κόρφος είναι, λέει, στην Κόρινθο. Λίγο πριν την Επίδαυρο. Α, στην Επίδαυρο ήμουν πρόσφατα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε την Μερσίνη Παπαγεωργίου που μας λέει καλή επιτυχία στην εκπομπή. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:23. Αλέξη, θα πάρουμε σε λιγάκι και τον Παναγιώτη τον Κουστούλα. Να επιθυμίσω εδώ πέρα πως κάνουμε και το Twitter αυτή τη στιγμή live. Δώστε μου ένα λεπτό να το επιβεβαιώσω, αν είναι και στο Twitter μας όλα καλά. Και να δούμε στο μεταξύ κάποια χαρακτηριστικά έτσι tweet της κυρίας Γκολεμά. Για να γνωρίσουν λίγο και το προφίλ της όσοι δεν την είχαν γνωρίσει, δεν γνωρίζανε. Είμαστε και στο... εντάξει, ζωντανά και στο Twitter κανονικά. Βλέπουμε εδώ πέρα, Αλέξη, δεν ξέρω αν το έχεις δει και εσύ, αν το έχεις διαβάσει. Έχω δει κάποια, ναι. Μιας και λέγαμε πριν και γνωστική ασυμφωνία. Ναι, εδώ εμπίπτει. Εμπίπτει, θα μας τα αναλύσεις λοιπόν. Πώς μπορεί να κάνει να μιλάει τόσο πολύ ενάντια σε ένα χώρο στο οποίο θέλει να ενταχθεί η ίδια. Πώς το εκλογικεύει, πώς το δικαιολογεί στον εαυτό της. Αλλά και πώς ο υπόλοιπος κόσμος που ανήκει σε αυτό το χώρο, πώς το εισπράττει. Γιατί σου λέει, εγώ ανήκω σε ένα χώρο που εκφράζει κάτι. Μπράβο. Τελικά δηλαδή, ο λόγος Γκολεμάς δικαιώνει το κοινάλ ή το κοινάλ έρχεται να δικαιώσει τον λόγο της κυρίας Γκολεμά. Γιατί εμένα αυτό είναι το περίεργο. Όταν δεν έχεις ακούσει, ας πούμε, τις αναθεωρημένες απόψεις αυτών των ανθρώπων, και δεν σου λέω για τους απλούς ψηφοφόρους. Εντάξει, προφανώς εμείς θα κάνουμε άνοιγμα και θέλουμε ψηφοφόρους που είχαν ψηφίσει και όχι και ΣΥΡΙΖΑ και τα πάντα. Έτσι δεν έχουμε εκεί πέρα, δεν κάνουμε διακρίσεις. Πώς θα μεγαλώσει το κόμμα. Αλλά στη βιτρίνα σε εισαγωγικά, έτσι, στα συμβολικά στοιχεία του κόμματος, θεωρώ πως πρέπει να υπάρχει μια άλλη είδους επιμέλεια. Έτσι, να περνάει ένα μήνυμα που να είναι σαφές, να μην είναι θολό, να μην είναι αντιπατικό, να μην είναι σε αγνωστική συμφωνία τέλος πάντων με αυτό που λέει το Πάσμα τα τελευταία 10 χρόνια. Να πάω σε μια άλλη θεωρία κοινωνιοψυχολογική, τη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας. Η οποία τι μας λέει? Μας λέει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν μια ταυτότητα από τη μία ατομική. Ναι. Δηλαδή είμαστε εξωστρεφείς, για παράδειγμα, έχουμε συγκεκριμένα ενδιαφέροντα, μας αρέσει ο κινηματογράφος. Μας αρέσει να κάνουμε παρέα με συγκεκριμένα άτομα και το καθεξής, ως άτομα. Και έχουμε και μια ταυτότητα συλλογική, η οποία αντλείται από τις κοινωνικές ομάδες στις οποίες ανήκουμε. Έτσι, έχουμε, εγώ μπορεί να αισθάνομαι εξωστρεφής, αλλά μπορεί να αισθάνομαι παράλληλα Έλληνας ή Αυστραλός. Έχω και Αυστραλιακό διαβατήριο. Αισθάνομαι παράλληλα ενδεχομένως και το αριστερός. Μπορεί και δεξιός ή ούτω καθεξής. Αλλά από πού αντλώ αυτή την ταυτότητα? Την αντλώ ξέροντας κάποιες αρχές, ενδεχομένως, αλλά η κοινωνική ομάδα δεν είναι κάτι σταθερό. Μεταβάλλεται. Και ένας άνθρωπος που παίζει ιδιαίτερο ρόλο στο πώς μεταβάλλεται και πώς αλλάζει ταυτότητα μιας κοινωνικής ομάδας είναι ο ηγέτης της. Μάλιστα. Έτσι. Οπότε, αν ο ηγέτης ενσωματώνει συγκεκριμένες αξίες, οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτήν την ομάδα κοιτάνε αυτόν τον ηγέτη
και προσπαθούν να ταυτιστούν με αυτόν. Και λένε, α, μου ταιριάζει, είμαι κοντά σε αυτόν. Και ενδεχομένως, αν αλλάζει αυτός ο ηγέτης, μπορεί να αλλάζω μαζί του, εφόσον δεν βλέπω ιδιαίτερα σημαντικές αλλαγές. Ωραία, στην περίπτωση του κυρίου Γκαλέμα, όμως άλλαξε ο ηγέτης της, αυτή δεν ακολούθησε. Αυτή. Με το κριτήριο πως δεν άσχισε τα μνημόνια και δεν πέταξε ο γάιδρος, βέβαια, έτσι. Και τώρα έρχεται σε ένα χώρο ο οποίος σταθερά ήταν υποτίθεται εξ αρχής μνημονιακός. Μνημονιακός τι σημαίνει, ότι δεν υπήρχε άλλη λύση, έτσι. Ναι, ναι. Αυτό σημαίνει μνημονιακός. Όχι ότι έκανε κανένα βίτσιο με τον υπογράφουμε μέτρα λιτότητας κανένας. Μνημονιακή ήταν αυτή που πίστευαν ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Και αντιμνημονιακή αυτή που πίστευαν ότι υπήρχε άλλη λύση. Δηλαδή αυτοί που έχουν αυταπάτες και αυτοί που δεν έχουν αυταπάτες, έτσι. Το θέμα είναι τι σήμα θέλει να δώσει και ηγεσία πολλές φορές. Αυτό εκεί κατέληγα, ναι. Ότι υπάρχει ηγεσία του κοινάλ. Και θέλει προσεκτικές επιλογές στο τι σηματοδοτεί, ποιες είναι οι αξίες της κοινωνικής ομάδας ή της παράταξης της οποίας ηγείται και ποιες, τι πρεσβεύει σε επίπεδο πολιτικών. Mm-hmm. Οπότε, εδώ βέβαια έρχεται πολλές φορές το παρελθόν να κάνει μία. Γιατί αν κοιτούσαμε τι πρεσβεύει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας βάσει του τι έλεγε το 2012, δεν θα μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη. Οπότε και η κυρία Γκολεμά, τι εκφράζει αυτή τη στιγμή. Έχουμε το Twitter. Δεν ξέρουμε. Το Twitter. Ήταν πολύ χρήσιμο για μένα να ακούσω τις απόψεις της σήμερα. Έτσι. Να τις ακούσω και το, ναι, με την έννοια ότι επειδή μου θέλω να δω με ποια έννοια μετέλησε όλα αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια. Είναι... Και κατέληξε σε αυτόν τον δικό μας χώρο. Από την στιγμή που υποτίθεται. Λέγεται ότι θα είναι υποψήφια. Πιστεύετε, Πειραιά, νομίζω, έτσι. Θέλω να δω με ποια πλατφόρμα θα κάνει προλογικό αγώνα. Έτσι. Όλοι έχουμε πει ακραία πράγματα ζωή μας. Έχει βρει τώρα όλους τους προέδρους εκεί συγκεκριμένοι. Εντάξει, όλοι. Δεν άφησε κάποιον, ναι. Δεν άφησε κάποιον. Από άλλες παρατάξεις έχει βρει ή μόνο. Δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει, αλλά εντάξει, εμείς τώρα για το χώρο μας. Τέλος πάντων, θα συζητήσουμε τώρα με τον Κοστούλα. Κάτσε να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο, γιατί η ώρα πήγε και 9.30. Και μας περιμένει. Μας περιμένει, ναι. Το παίρνω τώρα τηλέφωνο. Να βάλω και τη βινιέτα του. Να δούμε, θα μας ακούσει. Παναγιώτη μου, καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Γεια σου, Παναγιώτη. Είσαι στον αέρα. Είμαστε εδώ πέρα με τον Αλέξη Αρβανίτη. Ένα πολύ ταιριαστό δίδυμο και σε σημείο που να σκέφτομαι να σας προτείνω να γίνετε και συμπαρουσιαστές. Πολύ ευχαρίστως, πολύ ευχαρίστως. Αν και, πώς το λένε, εμείς οι δυο είμαστε Bonnie και Clyde, δεν ξέρω, λοιπόν, είμαστε συσμασμένοι, είμαστε συμμορία οι δυο μας. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν θέλω να μπω ανάμεσά σας. Δεν θέλω να μπω ανάμεσά σας. Σήμερα να βγω επιτέλους στην εκπομπή σου. Ναι ρε παιδί μου, τόσο καιρό, πώς το λένε, απέφευγα, άντε, με έφαγε, στον βγάλω μια φορά για το Κοστούλα, λέω. Αυτή ποια είναι, αυτή είναι νομίζω η τέταρτη φορά, ε. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Μα εξάντα να τις εγκατοστήσουμε, τι να πω. Να τις εγκατοστήσουμε, Παναγιώτη μου. Λοιπόν, γίνεται. Καλά, πέρα από τη ζέστη που μας ταλαιπωρεί λίγο, έχουμε εδώ πέρα βέβαια ένα μέσα, μισό λεπτό παιδιά. Ναι. Παναγιώτη μου, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει κάποια πράγματα που έχουμε πει. Ο Αλέξης τώρα μας έχει κάνει... Προσπαθώ. Τώρα θα πάμε σε πιο χήμα αναλύσεις με τη βοήθειά σου. Θα μπορούμε να ξεκινήσουμε όμως λίγο, παιδιά, από τα εθνικά ζητήματα. Το μακεδονικό, το σκοπιανό, τη Ρωσία και την ακύρωση της επίσκεψης του Λαυρόφ. Το παιχνίδι που παίζει η κυβέρνηση παρουσιάζοντας... Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Μας λέει πως υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι και κάποιοι πράγματος που έκαναν για να το ενεργήσουν. Δεν μας έχει πει ονόματα, μετά μας έχει όλους στη σκιά. Παίζει ένα παιχνίδι δικό της χωρίς να έχει ενημερώσει θεσμικά έστω κάποιος εκπροσώπους του κομμάτου. Ούτε αυτό το ξέρουμε, έτσι δεν είναι. Είμαστε νομίζω αυτή τη στιγμή στη Βιλκυστίδα. Αν ο Λαυρόφ εξέφρασε ο ίδιος την επιθυμία να έρθει, αν τον κάναμε. Ναι, και νομίζω υπάρχει και βίντεο πλέον από την τελευταία επίσκεψη του Κοτζιά στη Ρωσία,
δεν ξέρω, που το προσταλεί ο ίδιος δημόσια, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή έχουμε φτάσει να παίζουμε τέτοια κατηνίστικα παιχνιδάκια. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα, εδώ, εγώ βλέπω στο συγκεκριμένο θέμα τη θεωρία κρεμούς, την οποία ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, όπως από υπεραντιμνημονιακός έγινε υπερμνημονιακός, τώρα από υπερφιλορώσος, τώρα έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο της απόλυτης σύγκρουσης, ας πούμε, με το ξανθό γένος. Και το ερώτημα, ξέρεις τις απόψεις μου, ξέρεις ότι εγώ είμαι φανατικά φιλοευρωπαίος, φιλοατλαντιστής και τα λοιπά, δεν το διαπραγματεύω και τον Πούτιν προσωπικά δεν τον έχω σε καμία εκτίμηση και ως ηγέτη και ως ευρύτερα εν γέννη προσωπικότητα πολιτική. Αλλά έχω να θέσω ένα απλό ερώτημα. Παιχνίδια κατασκόπων και Ρώσων και Αμερικάνων και οτιδήποτε άλλο. Είναι η πρώτη φορά που γίνονται στην Ελλάδα τώρα επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ? Ναι, καλά, προφανώς. Προφανώς όχι. Εδώ πέρα η κατασκοπευτική δραστηριότητα εδώ στα Βαλκάνια, ας πούμε, και στη χώρα μας, είναι λοιπόν μια ιστορία που κρατάει από πάρα πολύ παλιά. Έτσι. Λοιπόν, γιατί λοιπόν δεν έγινε όλος αυτός ο κακός χαμός τις προηγούμενες φορές? Γιατί δεν έγινε επί προηγούμενων κυβερνήσεων? Δεν ήταν φιλοατλαντικές οι προηγούμενες κυβερνήσεις και είναι μόνο αυτή εδώ? Γιατί δηλαδή φτάσαμε αυτή τη φορά στα απόλυτα άκρα, σε σημείο πλέον που να έχει γίνει ο Αλέξης Τσίπρας, ας πούμε, δεν ξέρω, από το φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι, έχουμε φτάσει τώρα να είμαστε Αμερικανότεροι των Αμερικανών. Δηλαδή, ειλικρινά δεν πίστευα ποτέ ότι θα έλεγα τέτοια πράγματα στη ζωή μου. Φαίνεται απίστευτο που τα λέω αυτή τη στιγμή. Αλλά η φαντασία ξεπερνά την ίδια τη ζωή. Η ζωή, μάλλον, ξεπερνά τη φαντασία. Παναγιώτη, εγώ έχω την εντύπωση ότι ο Τσίπρας, προκειμένου να κερδίσει μερικούς μήνες στην εξουσία παραπάνω, καίει ένα-ένα τα χαρτιά του. Δηλαδή, είδε το κινδύνευσε η εξουσία του από το Μακεδονικό. Έριξε μέσα στο τζάκι, έριξε στο. Ναι, στο τζάκι, ας πούμε, να κάψει τη Φιέστα μετά την αλλαγή του αποφάσεις του Γιούργου. Την έκαψε και γελιοποιήθηκε κιόλας με τη γραβάτα, έτσι. Ναι. Είδε πως αντέχει. Καταρχάς ξεκίνησε με την Νοβάρτης. Το πρώτο πρόγραμμα που έκαψε ήταν η Νοβάρτης. Κάει και αυτό, δεν του βγήκε, έριξε μετά, προσπάθησε να το σκεπάσει με την γραβάτα. Ούτε αυτό του βγήκε, προσπάθησε να στιγματίσει τις διαδηλώσεις και τις διαμαρτυρίες. Ναι, όχι κλιματιζόμενες, έως προδεκτίες και τα λοιπά. Ένα κεφάλαιο πολιτικό με τη Ρωσία. Δηλαδή και αυτό τεχνητό μου φαίνεται έτσι πως έχει γίνει. Να συμπληρώσω κι εγώ. Και ίσως ακόμη και το κλείσιμο της συμφωνίας. Εδώ είναι ότι τα μάζεψε και ο Ζάεφ. Φυσικά τα μάζεψε και ο Ζάεφ. Ήταν το μάζεψε και ο Ζάεφ, δεν ξέρω τώρα τι φέρε. Και αυτός τι είδους ηγέτης είναι, ο βγαίνεις και κάνεις τη μια μέρα τέτοιου είδους καταγγελίες σοβαρότατες και την άλλη μέρα κάνει στα βαβά. Δηλαδή μιλάμε για μια έλλειψη σοβαρότητας, εξαπλούται. Εξαπλούται, είναι κολλητική από αυτό που λέω. Να συμπληρώσω και εγώ σε αυτό που λέει ο Παναγιώτης. Να θυμηθούμε τι γινότανε στις 15 Ιουνίου του 2015. Όπου είχε πάει ο Αλέξης Τσίπρας στην Αγίου Πετρούπολη. Βέβαια. Και ήταν έτοιμος να ανοιχτεί σε νέες θάλασσες και να πάει σε νέα λιμάνια τη στιγμή που ήταν στο Eurogroup ο Βαρουφάκης και έτρωγε τα μούτρα του από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Και έλεγε εκείνη τη στιγμή: εγώ είμαι έτοιμος να πάω αλλού. Επέλεξε να μην δώσει αυτή τη μάχη στο Eurogroup να πετύχει και να πάει να ανοιχτεί σε νέες θάλασσες. Οπότε ήταν εκείνη τη στιγμή έδειχνε ότι ήταν πολύ κοντά στη Ρωσία. Ακριβώς. Πώς πάμε από μια τέτοια στρατηγική σε κάτι που δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχει συμβεί? Γιατί εδώ γίνονται κρυπτό αυτές οι διαδικασίες. Είναι το απόλυτο εκκρεμές. Και αυτό που είπα πριν, ρε παιδιά, είναι ότι τέτοια πράγματα γίνονταν, έχουν γίνει κατά κόρον όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν έφτασε οι σχέσεις της χώρας με μια μεγάλη δύναμη όπως είναι η Ρωσία, εν πάση περιπτώσει, που δεν μπορείς να την αγνοήσεις και να την θεωρήσεις ως μη κρίσιμο μέγεθος. Δεν έφτασαν ποτέ ενώπιον μιας ανοιχτής διπλωματικής κρίσης. Όλοι είμαστε ευρωατλαντιστές, όλοι είμαστε φιλονατοϊκοί. Εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει, έχουμε αναποθέσει τις ευρύτερες τύχες της χώρας. Αλλά δεν μπορείς να χειρίζεσαι κάποια πράγματα με τέτοιον εξωφρενικό ερασιτεχνισμό. Πάντως, επίτρεψέ μου, Παναγιώτη, επειδή το είπες και πριν, ας μην έχουμε την αίσθηση ότι πρέπει να είμαστε ή το ένα απαραίτητα ή το άλλο. Δηλαδή, θα είμαστε ή με τους Ευρωπαίους. Υπάρχει μια σύγκρουση αυτή τη στιγμή με τη Ρωσία. Αλλά όχι ότι μια χώρα πρέπει να έχει στα βασικά της σημεία μια κατεύθυνση.
έναν σαφή, ας πούμε, ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Εντάξει. Δηλαδή αυτό που είχε πει ο Γέρος Καραμαλής, το ανήκομαι στη Δύση, ας πούμε, στη γενικότητα, δεν θα με εκφράζει, αλλά από εκεί και πέρα σημαίνει ότι το ανήκομαι στη Δύση είναι θα εχμάλωτη της Δύσης, όπως είχε πει και ο Καραμαλής τότε στον Ανδρέα, έτσι. Και δεν μπορείς να χειρίζεσαι τέτοια θέματα με τόσο άγαρπα, δηλαδή. Έτσι. Αυτό θέλω να πω. Εγώ θέλω να θυμίσω δύο παραστατικά, παιδιά. Το ένα είναι καλά. Οι παρακολουθήσεις τότε που γίνονταν με την Καραμαλή, που λέγανε έτσι με τη Βόντα, θυμάσαι. Ναι, ναι. Έχαμε και αυτοκτονίες. Ναι, για τις υποκλοπές. Για τις υποκλοπές. Ναι, βέβαια. Που δεν ήταν η Ρωσία τότε, έτσι. Ναι, αλλά τέλος πάντων. Και εκεί πέρα δεν μάθαμε τι γίνεται. Αλλά δεν είχαμε καμία διπλωματική προέκταση στο ζήτημα. Ενώ σίγουρα κάποια κράτη δεν κάνανε τις υποκλοπές ιδιώτες. Έτσι. Και είχαμε και, πρόσφατα την υποκλοπές των συζητήσεων της Βελκουλέσκου με τον Τόμσε. Ναι, ναι. Ναι, βέβαια. Ναι, καλά που το θυμήθηκες γι' αυτό. Ναι. Αυτό κάνανε. Και ποιοι τα διάρρευσαν στα WikiLeaks. Αυτό που υποψιαζόμαστε όλοι. Έτσι είναι. Απλά θέλω να πω, Μάνο μου, ότι κάθε φορά που γίνονταν τέτοια πράγματα, φτάναμε ενώπιον ανοιχτής διπλωματικής κρίσης, τότε η Μέρκελ δεν θα έπρεπε να μιλάει με τους Αμερικάνους, δεν θα μιλάει με τον Ομπάμα. Ξεχνάμε τι έγινε με την NSA και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν είναι και πολύ παλιά όλα αυτά. Συμφωνώ, συμφωνώ. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να, πώς το λένε, να παίρνει και μέτρα ένα κράτος. Δεν έχει αποδείξει και μέτρα. Πως κάποιοι εδώ πέρα κάνουν, το έχουν κάνει παράμαγαζό τους, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα πλέον δεν είναι μέτρα που στοχεύουν στην προστασία της εθνικής ασφάλειας, των απορρίτων κτλ. Mm. Αλλά μπαίνουν και αυτά μέσα στη χωάνη της εσωτερικής επικοινωνιακής εντυπωσιοθυρίας. Ναι. Και χάθηκε, δηλαδή, στην ουσία πρώτη φορά χάλαμε τη σχέση μας με τη Ρωσία σε διπλωματικό επίπεδο σε τέτοιο σημείο, έτσι. Μόνο ότι ναι, δεν ήμασταν οι κυβερνήσεις, τέλος πάντων, της μεταπολίτευσης, δεν ήταν πάντα φιλοδυτικές, πάντα κρατούσαμε μια καλή σχέση με τη Ρωσία. Και μάλιστα η Ρωσία τώρα είπε ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο, ήταν μέχρι πριν από αυτό το περιστατικό. Οπότε απορρίς πώς. Τι ακριβώς προσπαθούμε να πετύχουμε, γιατί αυτά πρέπει να. Κάτι παίχτηκε, παιδιά, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε κιόλας. Από πριν. Δηλαδή κάποιο υποσχέθηκε να το λύσει, γιατί βλέπετε ότι ο Σοφιανό λύθηκε φυσιολογικά σε χρόνο ΔΕΤΕ. Με μια εσπεσμένη λύση, στα μουλοχτάκια αυτό, εγώ εκεί πέρα δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε. Τι υποσχέθηκε, δεν ξέρω. Πάνω και με καθαρά ωφελημιστικούς όρους, αν το δεις. Αυτό και για τον Τσίπρα εννοώ, εκ μέρους από την οπτική γωνία του Τσίπρα. Και αυτό κακό του κάνει, γιατί θυμίζω ότι ο Πούτιν και οι Ρώσοι είναι οι πιο δημοφιλείς, ας πούμε, ο Πούτιν είναι ο πιο δημοφιλής ξένος ηγέτης στην Ελλάδα. Ναι, καλά. Δηλαδή δεν μπορεί να το κάνει και τώρα. Δεν το βλέπει έτσι η Παναγιώτη μου, πλέον το βλέπει. Δεν το βλέπει έτσι. Να κερδίσει χρόνο, το πιο τρομερό από όλα. Να προετοιμάσει την έξοδό του, αυτό θέλει. Το πιο τρομερό από όλα, εκτός από όλα αυτά, έχει γίνει και τραμπικότερος του Τραμπ. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία έγιναν στην τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ, ένας άνθρωπος βρέθηκε μόνο να στηρίξει τον Τραμπ και τις παλαβομάρες του εκεί πέρα, ο Αλέξης ο Τσίπρας, έτσι, φοβερά πράγματα, φοβερά. Τέλος πάντων, εδώ μέχρι. Ναι, βλέπουμε σίγουρα μία μεταστροφή στην εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, είναι δύσκολο μία χώρα να αντιστρέψει όντως την πολιτική της απέναντι στη Ρωσία, δίχως να έχει έρθει και πιο κοντά στις ΗΠΑ. Και το έχουμε δει αυτό. Το οποίο είναι μια ενδιαφέρουσα στροφή. Να την παρατηρούμε χωρίς να ξέρουμε το παρασκήνιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα όμως υπάρχουν και άλλες αντιφάσεις. Γιατί υπάρχουν πολλά επίπεδα, παιδιά, και οριζόντια και κάθετα σε αυτή τη σχέση Ρωσίας-Αμερικής. Εμείς λέμε πως πηγαίνει στο φιλοαμερικανικό άρμο ο Τσίπρας, αλλά ταυτόχρονα ο πρόεδρος Τραμπ προσθέτει στο συνέντευξη. Και το μόνο που γεννήθηκε είναι ότι. Πώς το λένε, πιστεύει περισσότερο τον Πούτιν παρά τις μυστικές μου υπηρεσίες. Και χαρακτηρίζει εχθρό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια σχιζοφρένεια. Είναι μια σχιζοφρένεια. Άμα δεις το πάλι, δηλαδή είναι μια σχιζοφρένεια. Δηλαδή απελάβουμε τους Ρώσους πράκτορες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας το παίρνει αντιρώσος. Η οποία όμως συνεργασία με τον Τραμπ αυτή τη στιγμή. Ο ασυμπίπεδος. Το παίζει αυτή τη στιγμή, το παίζει αντιρώσος και προσκολλημένος το άρμα, ας πούμε, της Μέρκελ και του Τραμπ. Και αυτή τη στιγμή ο Τραμπ κάνει τα γλυκά μάτια στον Πούτιν και παράλληλα κατηγορεί τη Μέρκελ ως φιλορωσική με τους αγωγούς. Δηλαδή εδώ πέρα το πράγμα είναι σχιζοφρένεια. Δεν κάνει και τα αναλύσει. Θα πάθει, θα καγεί δηλαδή. Δεν γίνεται. Έβλεπα τον Ομπάμα χθες στο βίντεο του που έλεγε την εποχή της μεταλήθειας και πόσο εύκολα είναι για τους πολιτικούς να λένε ψέματα και πώς λένε ένα ψέμα για να καλύψουν ένα ψέμα. Και στο παρελθόν λέει και στο παρελθόν λέγανε οι πολιτικοί ψέματα.
αλλά τουλάχιστον λέγανε άμα τους το έλεγε, του είπανε ψέμα, ερχόντουσαν σε δύσκολη θέση. Τώρα πια έχουμε, δεν έχουμε μία σειρά από αντίθετες απόψεις που έρχεται μία μετά την άλλη από το ίδιο άτομο. Και... Το οποίο ο Βενιζέλος είναι, λέει τα πάντα και τα αντίθετά του. Το σχήμα του δοχείου, παιδί μου. Προσαρμόζεται όσο το υγρό, το σχήμα του δοχείου. Αν είχαμε μόνο τον Αλέξη Τσίπρα, θα λέγαμε τι εξαιρετισμό είναι αυτό στην Ελλάδα. Αλλά έχουμε σε διεθνές επίπεδο και με τον Brexit και με τον Τραμπ στην Αμερική. Έχουμε τέτοια παραδείγματα που τουλάχιστον δεν νιώθουμε τόσο άσχημα ως χώρα. Πάντως, μια και ανάφερε στον Brexit, εκεί πέρα τουλάχιστον οι τσαρλατάνοι παραιτήθηκαν. Μπόρις Τζόνσον και τα λοιπά. Εδώ πέρα... Παραιτήθηκαν και αυτοί για τους λάθος λόγους, γιατί πάει να γίνει soft Brexit. Καλά, γιατί θέλουν σκυλιάδο και... Ουδής παραιτείται για το σωστό λόγο τελικά. Ναι, άμα μπλέξαν μια τέτοια γρανάζια, δεν υπάρχει πια ο σωστός λόγος. Και μας λέγαμε τώρα μιας και λέγαμε για τον σωστό λόγο και τον λόγος λόγο, ας κάνουμε τη μετάβαση στην Ντέμι Γκόλεμα, η οποία παράξει την Αλέξη Τσίπρα επίσης για τους λάθος λόγους, έτσι. Και τώρα άραγε στο κίνημα αλλαγής έρχεται για τους σωστούς λόγους. Για ποιους λόγους έρχεται? Κοίτα, εγώ όταν το είδα στην αρχή το νόμιζα ότι είναι κάποιο fake news, ας πούμε, από τα πολλά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Δηλαδή, εγώ πίστευα ότι αυτή η γυναίκα, ενθυμούμενος τι έγραφε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί τα τελευταία, τους τελευταίους πολλούς μήνες, αν μπει κανείς στο προφίλ της, έχει μόνο κάτι αμμουθιές, κάτι έτσι ωραία ηλιοβασιλέματα κτλ. Έχει πέσει δηλαδή. Μούγκα. Και έχοντας μείνει εγώ σε αυτή την εντύπωση, θεωρούσα ότι η γυναίκα κινείται κάπου μεταξύ Λαφαζάνη, Ανταρσία, Ζωής Κωνσταντοπούλου, κάπου εκεί δηλαδή. Και όταν το είδα, λέω, δεν μπορεί να κάποιος κάνει πλάκα εδώ πέρα. Ναι. Αλλά και πάλι η ζωή ξεπερνά τη φαντασία, έτσι είναι δεύτερη επιβεβαίωση αυτή. Και πολιτικά πώς το βρίσκει τώρα αυτό το πράγμα, προσθέτει αφαιρεί... Πολιτικά σε τρία επίπεδα μπορεί να το αναλύσει κανείς αυτό το πράγμα. Συγγνώμη για τον θόρυβο, παιδιά, έξω έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα. Γιατί είπα εγώ, ακούγεται και λίγο κάτι με κανένα μηχανάκι και τα λοιπά, εντάξει, χωρέστε μας. Ναι. Συνέχισε πάνω για τον. Λοιπόν, το πρώτο βίντεο είναι το εκθετικό. Δηλαδή, αν μπορούν άνθρωποι όπως είναι, ας πούμε, ο Βενιζέλος, όπως είναι ο Μανιάτης, όπως είναι ο Λοβέρδος κλπ. Να τρυπάξουν αισθητικά με ένα άτομο όπως είναι η Ντέμι Γκόλεμα. Εγώ το θεωρώ αδύνατο. Το δεύτερο είναι το ηθικό. Δηλαδή, αν είναι σωστό, αν είναι ηθικό, αν είναι ορθό, να δίνεται κατά αυτόν τον τρόπο συγχωροχάρτη σε ανθρώπους οι οποίοι εξήμυρισαν όχι απλά την παράταξη, την εθνική στρατηγική, την προοπτική της χώρας σε ένα οριακό υπαρξιακό σημείο. Γιατί το περιορίζουμε μόνο στα παραταξιακά. Δεν τα παραταξιακά. Αυτοί οι άνθρωποι αγωνίστηκαν τότε για να πάμε στη δραχμή και να πειράσουμε όλοι. Ναι. Λοιπόν, και το τρίτο επίπεδο στο οποίο μπορεί κανείς να το, και πρέπει κανείς να το κρίνει είναι το ωφελημιστικό. Από άποψη δηλαδή κομματικού συμφέροντος. Ποιον μπορεί να φέρει πίσω αυτή τη στιγμή η Ντέμι Γκόλεμα στο Πασόκ. Ποιες κοινωνικές αναφορές έχει, ποια κοινωνική επιρροή έχει η Ντέμι Γκόλεμα που θα πούν κάποιοι «Α, πήγε η Ντέμι στο Πασόκ, τελείως, θα πάμε και εμείς τώρα λόγω της Ντέμι». Δηλαδή τα θεωρώ αστεία αυτά τα πράγματα και ίσα συμβαίνει το ακριβώς ανάποδο. Ένα κομμάτι και το βλέπετε και στο διαδίκτυο και στο Facebook κτλ. Είναι στα κάγκελα και όχι άνθρωποι που είναι σάρξη καρκός του Πασόκ. Δηλαδή από όποια οπτική γωνία και από είναι η καταστροφή αυτό το πράγμα. Να κάνω όμως το σύγχρονο του διαβόλου. Πώς θα μεγαλώσει το κόμμα, δεν ήταν και οι ψηφοφόροι που είχαν ψηφίσει όχι, που ήταν οι εδώ είναι. Λοιπόν, είπε ο Καμίτς μια σωστή φράση. Μπράβο, ναι. Στην ομιλία του στις ΣΕΡΕΣ, ναι. Πρόσφατα, και πάει στις ΣΕΡΕΣ, είπε ότι η κεντροαριστερά, το ΚΙΝΑΛ, πρέπει να απευθυνθεί στους ανθρώπους που εξαπατήθηκαν και στους ανθρώπους που εξαπάτησαν. Πολύ σωστό. Ωραία. Λοιπόν, εγώ νομίζω είναι όλη η ουσία της υπόθεσης. Έτσι. Ωραία, κυρία Γκόλεμα, πιστεύεις, δεν ήταν πολιτικός η κυρία Γκόλεμα, ήταν δημόσιο πρόσωπο βέβαια, αλλά πολίτης. Ένα δημόσιο πρόσωπο, έτσι. Και ένα δημόσιο πρόσωπο, το οποίο ήταν χρόνια μέσα στα μίντια, έκανε κριτική προσπάθεια κατεύθυνση, παρουσιαζόταν ως, ξέρω εγώ, κριτικός που όλα τα έσφαζε, όλα τα μαχαίρωνε, δεν συγχωρείται, δεν είναι γνωστή η πλάνη της, για να μιλήσουμε και νομικά. Ναι. Έτσι, δεν μπορώ να την βάλω, ας πούμε, στην ίδια ζυγαριά με τον ίδιο πολίτη, με τον απλό πολίτη. Αλλά ακόμα και αν δεχτούμε το σκεπτικό αυτό ότι πρέπει να μεγαλώσει η παράταξη
Συνεπώς πρέπει να μαζέψουμε πάλι κάθε καρδιά σκαρίδι. Δεν πρέπει να γίνει μια αυτοκριτική. Δεν πρέπει να μας πει η ΑΤΕΠΗ πότε είχε δίκιο, τώρα ή τότε. Επάσαμε έχουμε προχωρήσει εμείς στην ιδεολογία της κυρία ΤΕΠΗ, οπότε δεν έχει να εξηγήσει κάτι η κυρία ΤΕΠΗ, έχουμε να εξηγήσουμε εμείς γιατί το πήγαμε. Αυτό έλεγα πριν. Όταν έρχονται έτσι κάποια τέτοια εμβληματικά πρόσωπα, γιατί μπορεί να μην ήταν πολιτική, αλλά ήταν κάποια είχαν μια εμβληματική θέση στο δημόσιο διάλογο. Ναι, έτσι δεν είναι. Τελικά, εμείς δικαιώνουμε αυτούς ή αυτοί δικαιώνουν εμάς. Αυτό είναι μετέωρο όταν δεν γίνεται μια εξήγηση. Φοβάμαι ότι εμείς δικαιώνουμε αυτούς. Φοβάμαι ότι το πρώτο συμβαίνει. Να κάνω μια παρατήρηση. Γνωρίζουμε, γιατί μερικές φορές παίρνουν δημοσιότητα κάποια πράγματα τα οποία δεν τα αναμένει η ηγεσία μιας παράταξης. Δηλαδή, μπορεί να μην ανέμεναν, να μην ξέρανε και ακριβώς τι μπορεί να τουιτάρει, να έχει βάλει στο Facebook ή κάτι τέτοιο. Και να μην γίνονται συνειδητοποιημένα απαραίτητα αυτές. Και να μην το ήξερα που δεν το πιστεύω, τώρα το έμαθα. Τώρα το έμαθα, ναι, τώρα το έμαθα. Και από ό,τι γράφτηκε, γίνηκε συνάντηση δηλαδή με την κυρία ΤΕΠΗ. Στο ανώτατο δυνατό ηγετικό επίπεδο. Και με την Κολαμάνη. Λοιπόν, ένας κόσμος ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια μάτωσε και έφαγε όλο το σκατό, συγγνώμη για την έκφραση. Φυσικό ρε παιδί, είναι στα κάγκελα αυτή τη στιγμή. Γιατί ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα που περνά στον κόσμο και στα στελέχη με όλα αυτά τα μέρη, την τακτική. Ότι στην κρίσιμη στιγμή λαϊκίστε, συκοφαντήστε, λασπολογήστε και όταν αλλάξει η φορά των πραγμάτων, εδώ είμαστε πάλι να σα ξεπλύνουμε και να σα βγάλουμε λάδι. Γιατί κάποιο δεν είναι τότε να είναι υπεύθυνο. Δεν συμφέρει η υπευθυνότητα. Ο λαϊκισμό συμφέρει. Ναι, έτσι. Γιατί στην ουσία εξαναμίζει όλο το πολιτικό και το ηθικό κεφάλαιο ως παράταξη. Έτσι, γιατί. Είναι προφανώς. Έτσι είναι. Το εξαναμίζει σε μια ζαριά. Εγώ είμαι σίγουρο στη Νέα Δημοκρατία με κάτι τέτοιο. Ανοίγουν σαμπάνιες τώρα με όλα τα που γίνονται. Φυσικά. Εκτός αν είναι και πάλι αυτός ο στόχος, έτσι. Λες. Καλά. Δεν ξέρω. Εντάξει. Στόχος προφανώς είναι κάποιο είδου διεύρυνση. Το θέμα είναι κάπως. Για αυτό το δυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι βέβαιο. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε κάτι τόσο βαθιά, ας πούμε, που να το... Τόσο. Έχω την αίσθηση πως την αυτοδυναμία την έχει πετύχει πριν τη μεταγραφή της κυρίας Βουλέμα η Νέα Δημοκρατία με τον Σκοπιανό. Πήρε εκείνο το κομματάκι δηλαδή που της έλειπε. Θα δείξει βέβαια, κανείς έλειπε. Ναι. Ήταν... Πάντως είναι πάρα πολύ δύσκολη η διεύρυνση. Ήταν το κάτι παραπάνω, ας πούμε, που έλειπε. Ναι, συμφωνώ με αυτή. Είναι πολύ δύσκολη η διεύρυνση σε ένα κόμμα το οποίο έχει πολλωθεί αρκετά προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά και έχει μικρύνει πολύ δύσκολο να βρεις μία συνταγή, να το αναγνωρίσουμε αυτό, την οποία θα την ανοίξεις πάλι. Θέλοντας πρόσωπα, αλλάζοντας λίγο την πλατφόρμα σου, προσπαθώντας να ανασχηματίσεις κάπως την πολιτική του χώρου, προσπαθώντας να προσεγγίσεις περισσότερους ψηφοφόρους. Αυτό είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Και προφανώς είναι ένα στοίχημα για το Κοινάλ. Πρέπει να αντλήσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, παιδιά, υπάρχουν τόσο μπουζάκια. Άνθρωποι, ο Τσακλόγλος, ένας εξαιρετικός για μένα επιστήμονας, που ανήκει ευρύτερα στον χώρο μας, έτσι, ο Τσακλόγλος. Καθηγητής. Πολύ είναι, βρε Μάνο, πολύ είναι. Παράδειγμα. Δεν χρειάζεται να έχουν τη στάμπα του μνημονιακού και του απόλυτα ορθολογιστή. Ή εσύ, υπάρχουν και άνθρωποι πιο λαϊκοί. Ένα πρόσωπο λέει και εσένα. Δεν μπορεί να γίνει τέτοια στελέχη παράταξη και με αυτά να κερδίσει τη μάχη. Φυσικά μπορεί. Αυτό ήθελα να πω πριν. Και το κάνουμε. Πρόσωπα υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι δεν αξιοποιούνται. Αυτό το παλιακό να φέρουμε τώρα πρόσωπα της τηλεόρασης των 90s. Εγώ δεν την γνωρίζω κιόλας, η αλήθεια είναι. Αλλά ήταν πριν στο χώρο. Α, χάνεις. Α, δεν νομίζω να ήταν. Ήταν πριν στο χώρο ή ήταν σε άλλο χώρο που ήταν. Όπως είπε ο Θεοδωράκης, όλοι έχουν ψηφίσει Πασόκ. Όλοι οι Πασόκ είμαστε. Δεν ξέρω τι. Εγώ λέω αν συμμετείχε ενεργά. Όχι, δεν νομίζω. Όχι. Όχι. Μάλιστα. Δυστυχώς και πάλι που είχαμε αναθαρίσει λίγο, ας πούμε, με την... με τη γραμμή την τελευταία, ας πούμε, που περιόρισε τα εισαποστασίδικα και όλα αυτά, ναι. Πάλι υποτροπιάσαμε. Τι να πούμε, ρε Παναγιώτη μου, τι να πούμε. Υπομονή, κάνουμε και βλέπουμε πώς εξελίσσεται το πράγμα. Για τους... Για τους Σκοπιανό. Τα social media ήταν θετικές, εγώ τις βρήκα δηλαδή υγιείς από πάρα πολύ. Παναγιώτη, λίγο πιο καθαρά μιλά, πιο κοντά το τηλέφωνο στο στόμα σου.
Ναι, λέω οι αντιδράσεις που υπήρξαν απέναντι σε αυτό το φαινόμενο που ήταν πάρα πολύ έντονες και πολύ άριθμες, εγώ τις βρήκα υγιείς και βάση περιπτώσει ακόμα και αν μπει μέσα η κολεμά, τουλάχιστον να ξέρει η ηγεσία και η ηγετική ομάδα ότι από εδώ και πέρα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές τέτοιες συμπεριφορές και τέτοιες επιλογές. Εντάξει, γίνονται και λάθη που δεν εκφράζουν τη βάση του κόμματος και προφανώς σε οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα μπορεί να γίνονται λάθη και πρέπει να γίνονται διαφορετικές κινήσεις όταν νιώθει το. Δηλαδή, όταν φτάσει σε σημείο μια τέτοια επιλογή να είναι τόσο ακραία που να σου δημιουργήσει αντίστοιχα όπως λέγαμε, μια τόσο έντονη γνωστική συμφωνία που να λες: εγώ δεν ψηφίζω κοινάλ, φεύγω. Πολλοί το λένε, έτσι, δεν ξέρω να το κάνω. Έτσι, όταν είναι τόσο έντονο. Εκεί δεν μπορείς να το σώσεις εύκολα. Πρέπει να πάρεις πίσω την επιλογή ή να χαμηλώσεις. Να πεις ότι έγινε ένα λάθος ή να την βάλεις κάπου και σιγά σιγά να εξαφανιστεί. Το οποίο θα τρωθεί. Εντάξει, μέχρι να γίνει το ψηφοδέλτιο, το οποίο θα. Έχουμε και τον ψυχισμό των ηγετών. Τι να κάνω. Τον ποιον, τον ψυχισμό. Τον ψυχισμό των ηγετών. Εντάξει, κάθε ηγέτης έχει τον ψυχισμό του. Δεν είναι... Όλων. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό, Παναγιώτη, και το δικό μας. Και μιας και μιλάμε και για το χώρο ακόμη, να πούμε και για την αποχώρηση του ποταμιού, Παναγιώτη. Γιατί και αυτό δεν το έχουμε προλάβει να συζητήσουμε σε εκπομπή. Αυτό ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Ναι. Δηλαδή όποιος παρακολουθούσε τα πράγματα λιγάκι καταλάβαινε πολύ καλά ότι ο Σταύρος ως ιδιοσυγκρασία, ως προσωπικότητα και γενικά ως λειτουργία ανθρώπου δεν θα μπορούσε για πολύ καιρό να μείνει μέσα σε αυτό το χώρο. Νομίζω ότι ο Ψαριανός τον έδωσε στεγνά και είπε δηλαδή ότι ο στόχος είναι να πάρουμε το μαγαζί. Και αυτό είναι και πέρας, έτσι. Η πολιτική αφέλεια του ανθρώπου. Ναι. Αν όντως το πίστευε αυτό, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Βέβαια υπήρξε μια πορεία αντιφάσεων. Γιατί πρέπει να πούμε ότι ο Σταύρος... Πιο καθαρά, πιο κοντά το ακουστικό στο στόμα σου. Ακούγομαι. Ναι, ναι, τώρα καλύτερα. Λέω ότι ο Σταύρος και η ηγετική του ομάδα στήριξε τη φάση γεννηματός στο δεύτερο κύριο των εκλογών της παράταξης. Και μάλιστα ήταν και οι πρώτοι επισπεύδοντες για να δούμε όλα αυτά τα οποία είδαμε. Δηλαδή το να διορίζονται σύνεδροι με κοοπτάξια ουσιαστικά, δηλαδή με Φώτου Ζαφαριάδη. Είδα το ποτάμι πρώτο και καλύτερο το οποίο πρωταγωνιστούσε όλα αυτά και έφυγε διότι δεν άντηκε τον παλαιοκομματισμό και όλα αυτά. Και αυτή τη στιγμή σπαράσεται μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ βλέπω δηλαδή με ένα Δημάρ sequel, ας πούμε, και αμφιβάλλω πάρα πολύ αν θα φτάσει και στις εκλογές υπό την παρούσα του μόρφη. Εδώ να πω και με βάση αυτά που έλεγα για τη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας ότι υπάρχουν πολλές αναλύσεις που έχουν να κάνουν με τις συγχωνεύσεις στους οργανισμούς, σε εταιρείες και είναι πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργήσει μια ενιαία κοινωνική ταυτότητα. Μια ταυτότητα η οποία να είναι ενιαία σε όλους και να σταματήσει να βλέπεις την άλλη ομάδα σαν αυτό που ονομάζουμε εξομάδα. Να είναι όλοι, να είναι η ίδια ομάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Και στην πράξη πολλές φορές αποβάλλονται όσοι είναι ειδικά από μια ομάδα που είναι μικρότερη. Δηλαδή το ποτάμι εδώ ήταν ο μικρός εταίρος σε σχέση με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να προωθηθεί και θέλει συστηματική προσπάθεια και από τις δύο πλευρές να δημιουργήσουν μια ενιαία ταυτότητα. Εφόσον ο καθένας ήθελε να δημιουργήσει, να κρατήσει πολύ έντονα και διακριτά τη δική του ταυτότητα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Συμβολικά. Ναι, και ιδίως ότι υπήρξε το προπατορικό αμάρτημα. Ξέρετε, το προπατορικό αμάρτημα. Η συμφωνία σε επίπεδο κορυφή στην αρχή της διαδικασίας ομάδας. Ότι δεν θα διαλυθούν τα υπάρχοντα κόμματα και ότι θα είναι το σχήμα ομοσπονδία. Θα είναι αστερισμός. Ούτε τις κοινοβουλευτικές ομάδες δεν ενοποίησαν. Για όποιον είχε στοιχειώδες Ιωνιό, ήξερε ότι αυτή η απόφαση, το καταληκτικό της σημείο θα είναι αυτό που έχει. Δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη σε κανένα. Θέλει συστηματική προσπάθεια αυτό για να προχωρήσει. Δηλαδή έπρεπε από την αρχή να έχουν μια κοινοβουλευτική ομάδα, να συνεδριάζουν, να αποφασίζουν μαζί. Σιγά σιγά να λαξευθεί μια ενιαία ταυτότητα που θα συμπεριλαμβάνει τους πάντες. Δηλαδή αυτό ψυχολογικά είναι δεδομένο και
Όταν υπάρχει κάποιος σύμβουλος σε εταιρείες που συγχωνεύονται, αυτό το κάνεις πολύ έντονα. Θέλεις σημαντική προσπάθεια. Εγώ, παιδιά, εδώ πέρα συγχωρήστε με. Θα πάρω λίγο το μέρος της Φόφης μου ποια έννοια. Ρε, παιδί μου, θέλει η Φόφη να πετύχει το εγχείρημα, να το κάνει μεγάλο. Και σου λέει ο Θεοδωράκης, είμαι μικρότερο κόμμα, πώς το λένε. Δεν θέλω εκλογή οργάνωση γιατί αυτή τη στιγμή θα πάθω κτλ. Εντάξει, κάνει και μια συμφωνία μαζί του. Είχε χτύπησε πολύ άσχημα, αλλά πες, άντε, το κάνει αυτό για να προχωρήσει το εγχείρημα. Δηλαδή είναι καλή πρόθεση, πιστεύω. Προσπάθησε η Φόφη, ρε παιδί μου, να το κάνει. Και εγώ συμφωνώ έτσι, μαζί σου ότι η Φόφη το προσπάθησε. Το προσπάθησε. Τώρα συγγνώμη ο Θεοδωράκης, πρόσεχε. Του κάναμε όλες τις χάρες στο Πασόκ. Δεν εκλέξαμε όργανα. Δεν ενοικοποιήσαμε κοινωνικές ομάδες. Είχε την ιδέα το τέτοιο. Όλα δικά του τα ήθελε. Συγγνώμη. Και έλεγε ότι δεν είναι στρατιώτη, αν δεν εκλεγόθηκε. Εντάξει, μέχρι πού να φτάσουμε. Φτάσαμε στο κομικό σημείο να έχουμε διορισμένη κεντρική επιτροπή με εκλεγμένες δημοτικές οργανώσεις. Δηλαδή, έλεγα. Όλα αυτά εξαιτίας του. Για να φέρουμε μαζί με τον Θεοδωράκη. Εάν ήρθε ο Σταύρος, εντάξει, σα πήγε ο Σταύρος, έφυγε ο Σταύρος, δεν είδε να άλλαξε και ο ρούς της παγκόσμια ιστορίας, δηλαδή. Πάντως δεν είναι μόνο ένα άτομο και τα δύο άτομα μεταξύ τους. Είναι δύο ομάδες ανθρώπων, μεγάλες, το οποίο πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο, αν ήταν μόνο στο Θεοδωράκη, που θα μπορούσε να είχε έρθει σε μια συμφωνία. Δεν νομίζω ότι εντάχθηκε ποτέ το ποτάμι συνολικά με τα άτομα τα οποία ήταν μαζί εντός του κόμματος και γι' αυτό και εντός του κοινά, δηλαδή αυτό που λέμε. Το οποίο δεν έχει δημιουργηθεί καν και νομίζω ότι. Πώς θα το λέμε, κοινά, τώρα είναι κοινά, η δημοκρατική συμπαράταξη και έχει και δύο ακόμα. Κοινοβουλευτικά είναι η δημοκρατική συμπαράταξη. Σωστά. Διοχέτηση και ποτάμι. Αλλά τώρα ο Θεοδωράκης παραμένει κοινά, γιατί κάποιοι το πλέον έχουν παραμείνει ως Καρακατσούλης. Αλλά αδυνατίζει αυτή η προσπάθεια ότι θα φτιάξουμε μια υπερκείμενη. Το θέμα, παιδιά, ξέρετε, δεν είναι ότι χάθηκε πάρα πολύ χρόνο. Μέχρι να πάμε στην εκλογή τότε με τις 200.000. Από την εκλογή μέχρι να γίνει το κοινάλ. Χάθηκε πάρα πολύ χρόνο. Πολύ κεφάλαιο, πολιτικό, ηθικό. Και υπάρχει και ο λάθος αποφάσεις επί της κομής. Εγώ επιλέγω το τρόπο. Κάναμε πετάλι, γιατί δεν πήγαμε πουθενά στο τέλος. Βέβαια. Έτσι είναι. Έπρεπε να γίνουν αυτά από τον πρώτο χρόνο. Αυτό να σου πω κάτι είναι γενικά πρέπει να το χρεώσουμε στα στελέχη της κεντροαριστεράς και τα δικά μας και του ποταμιού και τη Δημάρ και πολλών. Έτσι, δηλαδή από την αρχή του κόλου ξεκινάει το πράγμα. Θυμάστε, δεν είναι πρώτη φορά που το Πασό και το ποτάμι συζητάνε. Δεν θυμάστε που είχε γίνει παλιότερα πριν κάνα δύο χρόνια μια επιτροπή και καταλήξει ένα κοινό πόρισμα. Λοιπόν, γιατί δεν έβαλε αυτή η προσπάθεια και ευτύχησε, ας πούμε, ένα μισό χρόνο αργότερα. Γιατί δεν έγινε από τότε. Τι άλλαξε. Και πρόσφυγε τότε το πρόσχημα του Ποταμιού ήταν ότι ήθελε να δεσμεύσει το Πασόκ που θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ήταν το πρόσχημα που έβαλε το ποτάμι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν. Πάντως, από τις 58 που λες, είχα γράψει τότε άρθρο την επόμενη μέρα που δημιουργήθηκε η δίκαιη ανακοίνωση. Μισό λεπτό, παιδιά, να διαβάσω λίγο και μερικά σχόλια. Να, με. Ο Μπουνάκης ο Νίκος μου λέει: εντάξει, στελέχη έχουμε, αλλά σαν την κυρία Κολεμάδα νομίζω. Η Μαρία Παπαδάτου μας λέει: παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπαδάτου. Ο Κωνσταντίνος Λιγνός, παιδιά, μην το ψάχνετε, ο άνθρωπος δεν κάνει. Προφανώς για τον Θεοδωράκη μιλάει. Ανάβηκε με σχετική ευκολία στο κοινωνικό ρεπορτάζ. Και νόμιζε ότι μπορεί να κάνει τη λογική των πρωταγωνιστών. Να μεταφερθεί σε κομματικό σχηματισμό, όντως. Μπήκε στην παρέα μας και ο Ρούσο Τράπαλης, Άρη Γιοργάρα και ο Απόστολος Δημητρόπουλος. Ακόμη και συγχαρές στον όνομα σας βλέπουμε, λέει ο Τράπαλης. Ωραία, αν και Βασισιούλης βλέπω ότι η εκπομπή συνεχίζει και προκαλεί το ενδιαφέρον του διαδικτυακού κοινού. Αυτό είναι ένα καλό προανάκρουσμα για το φθινόπωρο. Φυσικά, Βασίλη. Θα εκτοξευθεί, πιστεύω, το φθινόπωρο. Θα κάνουμε σχέδια. Ναι. Θα κάνουμε δυναμικό ξεκίνημα. Το φθινόπωρο είναι τώρα, Σεπτέμβριο, ακόμη θα πηγαίνουμε λίγο στο Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά από Οκτώβριο σήμερα. Καλά, και εδώ πέρα, πώς το λένε, και εδώ πέρα στο καλοκαίρι που θα κάνουμε μια κλειδική εκπομπή. Θα είναι και ένα λόγο μεταστών πολιτικών εξελίξεων, οπότε θα έχει πολύ υλικό για το τόπο. Ναι. Πιθανότητα να είναι και εκλογικό, έτσι. Οπότε φαντάζεις τώρα εκλογή μέσα σε προεκλογική περίοδο, εκεί θα γίνει το σώσιμο.
Και θέλω να κάνω μια κομπή την έργο ακόμα εδώ πέρα. Αποτελέσματα, μετάδοση αποτελεσμάτων, σχολιασμό. Τέλειο. Είναι καλεσμένοι να εναλλάσσονται. Ακριβώ, έτσι δεν κάνω. Υπάρχει εδώ, εγκαταστάσει υπάρχουν. Σαμπάνι, σαν να είναι τηλεφωνικό. Θα πρέπει να το αφήσω γιατί έχω μια λυσιμένη υποχρέωση. Ναι. Συνεχίστε. Θα δω το υπόλοιπο αργότερα. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα είπαμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Για την πρώτη συμμετοχή σου στην εκπομπή. Βαθενική σου εμφάνιση. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια, γεια. Γεια σου. Λες, Μάνο, έλεγα ότι από τότε που συρρυκνώθηκε το ΠΑΣΟΚ και φαινόταν ότι υπήρχε μια προσπάθεια εκεί από τους 58 να υπάρχει μια αναζωογόνηση στον χώρο, είχα γράψει ένα άρθρο με επόμενη μέρα από τότε που βγήκε η ανακοίνωση των 58. Και ουσιαστικά έλεγα ότι αυτό που πρέπει να συμβεί είναι να βγει ενδεχομένως ένας νέος ηγέτης και από τον κόσμο, να υπήρχε μια διαδικασία συμμετοχική, αφού φαινόταν ότι το πράγμα δεν προχωρούσε, και με τη Δημάρτο, να διαλυθούν όμως τα κόμματα, ναι, με κοινή απόφαση. Mm-hmm. Ήταν πολύ δύσκολο. Λέω όμως ψυχολογικά πώς θα μπορούσε ενδεχομένως, γιατί λέμε ότι τώρα καθυστέρησε. Τελικά τι συμβαίνει? Χάνει κάποιο από τα κόμματα τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν όλη την πολιτική δύναμη, και επειδή τη χάνει, τότε πάει κοντά να κάνει κάτι. Αλλά τότε δεν θα γίνει τίποτα πλέον, γιατί δεν εκφράζει κόσμο. Μπράβο. Έτσι την πάτησε εκεί η Δημάρχη και το ποτάμι. Όταν, αν κάνανε τη σύμπραξη, δεν είχε 5% ακόμη το ποτάμι, μαζί με το 6% του. Ναι, αλλά του ΠΑΣΟΚ θα ήταν ένα 14 σήμερα. Αυτό, επειδή συμβαίνει και σε επιχειρήσεις και το στην πλειοψηφία συνεχώς, δηλαδή η πολιτική είναι πιο περίπλοκη πολλές φορές, αλλά επειδή συμβαίνει και πολύ πιο συχνά σε επιχειρήσεις, βλέπεις ότι πάντοτε θέλει κάποιος να πάρει το πάνω χέρι. Ναι. Και εντός της ομάδας και ψυχολογικά υπάρχουν τα άτομα που νιώθουν ότι είναι υψηλότερο στάτους και χαμηλότερο στάτους. Και ανάλογα με τον βαθμό ταύτισης των μελών με την ομάδα τους, δυσκολεύει πάρα πολύ το εγχείρημα της ενοποίησης. Πόσο μάλλον όταν κάποιοι έχουν ακόμα δύναμη, κάποια δύναμη στην κοινωνία. Δεν θέλουν να το θυσιάσουν αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Και δεν είναι μεγνωσιμίου, αλλά φταίει απαραίτητα ένας μόνο. Σούπα, γι' αυτό είπα εγώ ότι πρέπει να τα χρεώσουμε σε όλη την κυριοριστερά. Γιατί έδειξαν όλοι, δεν έδειξαν. Έδειξαν άσχημα τα ανακλαστικά σε όλα τα κόμματα, πιστεύω. Και στο δικό μας χώρο δεν υπήρχαν. Ας πούμε και απολεμήθηκε, αν θυμάσαι. Ή το ΠΑΣΟΚ διασπάστηκε. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Αυτό δεν δείχνει μια κρίση στο χώρο γενικώς? Δείχνει μια κρίση. Κρίση στις ηγεσίες και σε στελέχη. Και είναι δύσκολο να πεις ότι θα δημιουργηθεί, δηλαδή βλέποντας το απ' έξω, και εδώ καταλαβαίνω ενδεχομένως τη ρητορική Μαρατζίδη και άλλων. Είναι δύσκολο να δεις πώς θα ξαναμεγαλώσει. Τι κάνεις, λέει. Βγάλε το μικρόφωνο. Βγάλε το μικρόφωνο τώρα. Με συγχωρείς, αλλά τώρα που το έχω πάρει το μικρόφωνο δεν το βγάζω. Θέλω να αποχωρώ. Καταλαβαίνω ότι πολλοί θεωρούν ότι είναι δύσκολο να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ και να ανέβει το κοινά. Οπότε σου λέει, αυτός είναι ο κύριος φορέας της κεντροαριστεράς πλέον στη χώρα μας, ο ΣΥΡΙΖΑ. Εφόσον δεν γίνονται προσπάθειες. Ναι, που καλά. Για τις ατόπιδες της συγκρίσεως και τα λοιπά. Πρόσεξε όμως. Τώρα πλέον αυτός είναι ο φορέας. Δεν είναι τόσο ακραίος πλέον, σου λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ήταν το 12, το 13, το 14 και το καθεξής. Επομένως, σου λέει, αυτό είναι τώρα πλέον. Ναι. Τι να κάνουμε, έχει αλλάξει η πολιτική κατάσταση. Και συμφωνείς δηλαδή με αυτή τη θέση. Κατανοώ, γιατί μπορεί κάποιος να πει αυτό. Εντάξει. Συμφωνώ, καταλαβαίνω τι λες. Η απάντηση σε αυτό. Θα σου βάλω μια άλλη διάσταση. Απλά λέω, η απάντηση σε αυτό είναι να βρεθεί ο τρόπος το κοινά να μεγαλώσει. Συμφωνώ. Άκου, θα σου βάλω μια άλλη διάσταση. Το ΠΑΣΟΚ ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να. Από κάποιους να λέει δια της ατόπου, ας πούμε, έτσι, δια της συγκρίσεως, τέλος πάντων. Να λέει πως αυτός μας έμεινε τελικά ως κυβερνήτρια. Πρόσεξε όμως. Δεν είναι παράταξη ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή. Το ΠΑΣΟΚ ακόμη και μικρό συνδικαλιστικά σκίζει. Ναι. Στις δημοτικές εκλογές έχει παντού υποψηφίους. Ναι. Έχει μηχανισμό ακόμα πιο δυνατό. Ακόμη πιο δυνατό. Και σήμερα διατηρεί μια κουλτούρα εξουσίας. Έχει μια σοβαρότητα από την οποία δεν την απόλυσε ποτέ. Έτσι. Μπορεί ακόμη να επικαλείται
τους ηγέτες μιας ευρύτερης παράταξης που δεν μπορεί να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν φτάνει να έχεις μόνο ένα ποσοστό 25% για να γίνεις παράταξη. Και δεν θέλω να σου πω και κάτι άλλο, έτσι. 25% τι ισόη κόμμα είσαι. Είσαι ένα κόμμα από το 35 πέφτει το 25 που θα ξαναγίνει 35. Ή θα πάει από το 25 στο 17 και το κοινάλ θα πάει από το 10 στο 14. Δηλαδή δεν έχει λήξει το παιχνίδι εκεί πέρα. Οριστικά, μετά τις εκλογές θα ανοίξει το παιχνίδι εκεί πέρα. Και θα εξαρτηθεί από το αν θα μείνει, από τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, τη διαφορά του από τη Νέα Δημοκρατία και αναλογικά τη διαφορά του ΠΑΣΟΚ, αν θα μείνει ο Τσίπρας στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, από την μετεκλογικό ξεφούσκωμα του ΣΥΡΙΖΑ πόσο θα πέσει, γιατί να αναμένουμε μεγάλο ξεφούσκωμα το δημοσκοπικό μετά τις... Το ξεφούσκωμα του ηττημένου είναι τεράστιο, έτσι. Το παιχνίδι λοιπόν είναι ακόμη ανοιχτό. Η αλήθεια είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε τι θα συμβεί. Ναι. Απλά, αλλά είναι δύσκολο για το ΠΑΣΟΚ, είναι ανοιχτό, αλλά δεν κάνει βάζει και αυτό δυνατά του για να το κερδίσει. Να του πάρει τις πιθανότητες υπέρ του αργότερα. Είναι σαν να παίζει συντηρητικά. Ναι, ακριβώς. Συντηρητικά από μια χαμηλή θέση σημαίνει ότι μπορεί να κρατήσει αυτή τη χαμηλή θέση, αλλά δεν μπορεί να διεκδικήσει τη θέση που είχε πριν. Αυτό είναι. Όταν μια ομάδα χάνει, ρε παιδί μου, όπως λένε 2-3-0, δεν κάνει. Δεν παίζει άμυνα, παίζει επίθεση. Και επίθεση, συγγνώμη, αλλά δεν θεωρείται η μεταγραφή της κυρία Γκολέμα. Έτσι. Και αλλαγή δεν είναι θεωρείται αλλαγή που να βάζει την κυρία Γκολέμα. Η σύμπραξη με το ποτάμι ήταν επίθεση. Φυσικά. Εμείς δώσαμε αγώνα για να μπει μέσα το ποτάμι. Γιατί θέλαμε να γίνει όσο το ευρύτερο γίνεται το πράγμα. Και είναι σίγουρα αλλά... μια ήττα για αυτό το χώρο τη κεντροαριστερά αυτό. Ότι υπάρχει μια επαναχώρηση. Ναι. Τέλος πάντων, νομίζω είπαμε όσα περισσότερα μπορούσαμε. Η ώρα έχει πάει 10 και 10. Ο Θανάσης Τρέκα μας λέει μπράβο, μας βλέπουν εδώ πέρα κι άλλοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, παιδιά, τον κύριο Παπούλια, τον Ηλία. Χρόνια πολλά κιόλας για τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά. Είστε λίγο αργά. Εντάξει, πολλοί βλέπανε και το brainstorming. Είχαμε ανταγωνισμό. Κάναμε κόντρα τώρα με το brainstorming του φίλου του Γιώργου του Πιέρο, του Action 24. Έχω μιλήσει με τον Γιωργάκη. Κάποια στιγμή θα έρθει να κάνουμε και αυτός μαζί για δύο εκπομπή. Θα τον έρθει ωραία, πας, έτσι, ναι. Καλά, από Σεπτέμβριο έχουμε πολλά. Θα γίνουν πολλά. Έχει σχέδια. Θα γίνουν πολλά, ναι. Νομίζω ότι τα περισσότερα τα είπαμε. Α, να κάνω έτσι και μερικά ενημερωτικά πραγματάκια, ρε παιδί, να πω. Όσο ήμουν, τέλος πάντων, μέχρι πρόσφατα ήμουν στον τομέα πολίτης μου, τώρα με βγάλουν από εκεί πέρα, δεν ξέρω τι να τους άρεσα. Βλέπετε τώρα τι γίνεται εκεί πέρα. Μην σχολιάσω εγώ. Εγώ προσωπική πολιτική δεν έκανα ποτέ εδώ πέρα. Είχαμε όμως πρόσφατα δύο πράγματα. Βάλαμε και ανακοίνωση στο ΜΕΑΣ. Την εξαιρετική επίδοση της χοροδίας Ροζάρτε, που πήρε δύο Ολυμπιακά μετάλλια στην Ολυμπιάδα της Νότιας Αφρικής για παιδικές χοροδίες. Εξαιρετική διάκριση, για τρίτη φορά νομίζω στην ιστορία της. Μπράβο σε όλα τα παιδιά αυτά της χοροδίας. Μπράβο. Και στην κυρία Ρόζα Μαστροσάβα, που είναι η μαέστρος τους. Επίσης είχαμε τη συνέντευξη τύπου της Καμεράτα, το καλύτερο ίσως σύνολο δωματίου που έχουμε στην Ελλάδα και με τρομερές διακρίσεις και δισκογραφικές και συναυλιακές, έτσι, το οποίο έχει ένα χρόνια τώρα πρόβλημα. Δεν πληρώνεται η μουσική του, ξέρετε, μετά την κρίση έπεψαν οι χορηγοί, οι άνθρωποι παίζουν δωρεάν, προσπαθούν να βρουν μια λύση, έχουν απευθυνθεί στην κυρία Κονιόρδου, ακόμη δεν έχει βρεθεί λύση, κάνει μια συνέντευξη τύπου. Θα κάνουμε κι εμείς ως Δημοκρατική Συμπαράταξη μια γραπτή ερώτηση. Έχει καταθέσει ήδη η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής δράμας, που είναι υπεύθυνη για τα πολιτιστικά. Θέλουμε όλοι να βρεθεί μια λύση για το εξαιρετικό αυτό μουσικό σύνολο. Και μια και πήγαμε στις συνορχήτριες, να πω και πως αύριο και η δική μας η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων έχει στην αυλία, έχουμε στην αυλία στο Κέντρο Τεχνών, είναι το παλιό ΕΤΕΣΑ πίσω από το Μέγαρο. Το παρκάκι εκεί πέρα. 9 η ώρα. Είναι στην αυλία που αποπορευθήκαμε δύο φορές να τη δώσουμε, αλλά εγώ κακοκαιρία και τις δύο φορές ακυρώθηκε. Ναι. Τα μαζέψαμε και φύγαμε. Γιατί έπεσε καλοκαίρι καταγίδα. Τώρα λένε. Καταιγίδα. Δύο φορές πήγε καταιγίδα. Την περίοδο των βροχών. Ελπίζω αύριο να γίνει αυτή η συναυλία. Είναι πάρα πολύ ωραίο το πρόγραμμα. Πολύ ευχάριστο καλοκαιρινό και δροσερό. Σας περιμένω λοιπόν 9 η ώρα, είσοδος δωρεάν. Αυτά να σας πούμε ένα καλή νύχτα. Θέλω να ευχαριστήσω πάλι εδώ πέρα τον Αλέξη τον Αρβανίτη χαρά που μου έκανε την τιμή να έρθει μέχρι εδώ και μέσα σε δύσκολες πραγματικά συνθήκες. Δύσκολες. Λέμε λίγη ζέστη.
Καλή επιτυχία στο βιβλίο σου. Έτσι, και να γράψει κι άλλα. Ευχαριστώ. Διάβασε εδώ πέρα από όλου που ήταν εξαιρετικά. Εγώ δεν το έχω διαβάσει ακόμη. Να πω την αλήθεια, μην λέω ψέματα. Αλλά. Είναι μικρό, είναι... διαβάζεται σε μία μέρα. Ωραία. Έχει εικόνε, ξέρει. Ναι, είδα, του Παπανίκου είπαμε. Εξαιρετικέ. Να ευχαριστήσω βέβαια και όλου εσά που είστε και σήμερα μαζί και στηρίζετε την εκπομπή. Και την επόμενη εκπομπή μα θα βγάλω πάλι ανακοίνωση για να δώσουμε ένα ακόμη ραντεβού. Καλό καλοκαίρι σε όλους, καλές βουτιές. Καλό καλοκαίρι. Έτσι. Γεια σας. Θα τα πούμε σύντομα.